Ιδού τι θα έλεγα αν ήμουν μαζί σας σε αυτήν την μεγάλη γιορτή. Γιατί μόνο με γιορτή μπορεί να συγκριθεί η προβολή της ενιγματικής ταινίας σας με τον Λίαν αρμόζοντα τίτλο εξάλλου. Γιορτή ιστορική. Έπρεπε να δούμε αυτή την ταινία για να αναθαρέψουμε για τις κινηματογραφικές επιτεύξεις στον τόπο μας. Αν είχατε κάνει μια μέτρια ταινία, πάλι θα σας το έλεγα ή θα σιωπούσα. Η ταινία αυτή για πολλούς λόγους είναι κολοσιαία. Είναι ρομαντική όπερα που πάλι με μια αρχαία καρδιά. Ρομαντική στην πρόθεση, υπερεαλιστική στο ύφος, τραγική στην έμπνευση, ανεκτίμητη στην εκτέλεση, δηλαδή στη δημιουργία. Θα μιλήσω μόνο για την πίεση που αναδύεται από τα σπλάχνα της, τις πτερωτές εκείνες ψυχές των τραγικών ηρώων που βγαίνουν μέσα από αυτό το ηφαίστειο και οδεύουν προς τα ηλίσια παιδεία, τραγουδώντας. Γιατί ακούω ένα μουσικό έπος να διαπερνάει την ταινία με τα βροντερά σύμφωνα κλειδιά του Εσχύλου από στίχο σε στίχο. Άλλοτε ένα λάμδα, ένα βήτα ή ένα ρο, όπως εδώ στον Αγαμέμνονα. Ιώ βρότια πράγματα σκιάτισαν τρέψιεν, βολές υγρώσων σπόγκος όλεσεν γραφήν. Με πέντε βροντερά ρο αρχίζει έτσι ο θρήνος για τον χαμό της Κασάνδρας. Με μια αλληγορία του χορού για τις σκιές που αφήνουμε στις οθόνες της ζωής σαν τεκμήριο κινηματογραφικό που ο Εσχύλος το αναγνωρίζει και το περιγράφει σαν ένιγμα κι αυτός, με ένα ρο διαστημικό μυστηριώδες που διατρέχει και το δικό σας ένιγμα και που κάνει τα φωνήεντα να τρέμουν μεταμορφωμένα σε κορίτσια σαν αυτά της ταινίας σας που βιάζονται να βγουν κολυμπώντας από το ηφαίστειο. Να με τι προπομπούς μας οδηγείται ασταμάτητα στα σπλάχνα αυτής της ταινίας που μας καθυλώνει. Καλή συνέχεια.